Καταπέλτης είναι το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενήργησε η διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας Θάνο Πλεύρη με αφορμή τη χορήγηση 30 ημερής εναρρωτικής άδειας στον επιθεωρητή του ΟΣΕ Λάρισας ένα μόλις 24 ώρα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί από τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτη Σερέτη στην ανακρίτρια Λάρισας. Όπως αναφέρεται, οι εμπλεκόμενοι γιατροί τίθενται σε αναστολή καθηκόντων και παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το ένα θέμα είναι η πιθανή ποινική αξιολόγηση των εμπλεκομένων από την κυρία ανακρίτρια και το άλλο ζητούμενο είναι οι ποινές οι οποίες προκύπτουν από το πειθαρχικό, μετά οι ποινές αυτές μπορεί να είναι μέχρι και οριστική αργία, αν βεβαιωθούν μέσα από την πειθαρχική διαδικασία η πραγματικότητα αυτών των γεγονότων. Είναι αδιανόητο πριν στεγνώσει το μελάνι της καταθέσεως του καταθέσαντος μάρτυρα και όχι ελεγχόμενου, ήδη να προκύπτει τόσο γρήγορα πόρισμα, παρότι 2 ώρες τον εξήταζε, αν και αυτόν που έβαλε την υπογραφή του έδωσε κατάθεση 10 λεπτών εχθές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να βάζει στο ίδιο τσουβάλι 2 ανθρώπους με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Χαυτούρας ποτέ δεν υπέγραψε οτιδήποτε και ουδέποτε έδωσε ή αδίποτε εντολή. Δεν βρίσκονται στο στρατό για να υπάρχει εντολή και να εντέλλεται ο ένας από τον άλλον. Είναι ξεκάθαρο. Κατά τα λοιπά, ο κ. Χαυτούρας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του και θα στραφεί κατά πάντων. Το πόρισμα της ΕΔΕ αναφέρει ακόμη ότι ο επιθεωρητής του ΟΣΕ πήρε αναρωτική άδεια χωρίς να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς να προσέλθει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου, αλλά μόνο με τη γνωμάτευση της κλινικής του εικόνας από το διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής. Εν συνεχεία, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο επιμελητής ιατρός, κατ' εντολή του διευθυντή του, χορήγησε την αναρωτική άδεια. Με γνωρίζει ο κ. Νικολάου, όπως πολλοί ασθενείς και πολλοί κόσμος του Βόλου και της Μαγνησίας και μου είπε ότι έχω πρόβλημα. Εγώ του είπα, του είδα κλινικά ότι έχει πρόβλημα, αλλά δεν μπορούσα να ολοκληρώσω τις εξετάσεις γιατί εγώ δεν είχα υπηρεσία στα εξωτερικά ιατρία. Και μίλησα με τον συνάδελφο, είπα την άποψή μου, από εκεί πέρα ο συνάδελφός μου όμως που είπαν, ούτε ειδικευόμενος είναι, ούτε βοηθός, ούτε επιμελητής Β, ούτε επικουρικός, αλλά επιμελητής Α. Ένας εμπειρότατος. Θα μπορούσε αν εγώ και ακόμη και σύσταση να του έκανα και να εξέφρασε την προσωπική μου άποψη που την εξέφρασα, να πει εγώ δεν μπορώ να δώσω άδεια ή δεν μπορώ να του κάνω αντιμετώπιση, πιστεύω δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο το ζήτημα ότι δεν υπέγραψε οποιοδήποτε έγγραφο. Ως ιατρός που εξετάζει καθημερινά εκατοντάδες ατόμων, φυσικά και θα μπορούσε να έχει εξετάσει και το συγκεκριμένο, αλλά το πόσες μέρες θα ελάμβανε άδεια ο συγκεκριμένος και για ποιο λόγο δεν ήταν ζήτημα του κυρίου Χαυτούρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η σπουδή έκδοσης μιας τέτοιας γνωμάτευσης εκτός της συνήθους διαδικασίας που απαιτεί επίσκεψη στα επίγοντα ή τακτικό ραντεβού και διαγνωστικό έλεγχο και στον χρόνο που γίνεται, είτε ένα 24ωρο μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, δικαιολογεί απολύτως τον πειθαρχικό έλεγχο και την ποινική αξιολόγηση των συμπεριφορών, επισημαίνεται στο πόρισμα της ΕΔΕ. Για να δώσουμε μία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μία αναρωτική άδεια σε έναν πολίτη, ακολουθούνται κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι η προσέλευση στα ΤΕΠ, που σημαίνει ότι είναι επίγον το περιστατικό, και μια άλλη διαδικασία να κλείσει κάποιος ένα ραντεβού σε ένα τακτικό ιατρείο. Δεν έγινε καμία από αυτές τις διαδικασίες. Οπότε, λόγω της τραγικότητας του γεγονότος και της σποδιότητας, εμείς εξετάζουμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια σποδή, έτσι ώστε μια βιασύνη να εκδοθεί μια αναρωτική άδεια στο συγκεκριμένο. Επισημαίνω ότι έχει θέματα ακυρότητας σε όλη τη διαδικασία. Τόσο διότι ζητήσαμε την εξαίρεση του διενεργούντος στην ΕΔΕ, όσο και διότι προχωρούν σε πόρισμα όταν παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες και όχι από ελεγχόμενους. Νωρίτερα, ο κύριος Χαυτούρας με τον δικηγόρο του μίλησαν στους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο, μόλις ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών ολοκλήρωσε τη 2ωρη κατάθεσή του στο πλαίσιο της ΕΔΕ που διέταξε ο Υπουργός Υγείας. Το θέμα τους είναι ξεκάθαρο. Να κρύψουμε και αυτό το συμβάν και αυτή την τραγωδία και να παπροσανατολίσουμε τον κόσμο. Και φτάσαμε στο νοσοκομείο του Βόλου, στο γιατρό που έδωσε την άδεια, είτε έπρεπε να την πάρει είτε δεν έπρεπε να την πάρει την άδεια, και φτάσαμε σε αυτό το θέμα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Πρώτα απ' όλα, σαν λειτουργό υγείας που έχω δώσει και τη ζωή μου και έχω πάθει όμως, σας είπα, και τα προσωπικά βιώματα, δεν περίμενα ποτέ
αυτόν τον αυταρχισμό και τον τραποκισμό. Ο Νίκος Χαυτούρας επιμένει ότι ποτέ δεν υπέγραψε κανένα παραπεμπτικό σημείωμα για τη χορήγηση της αναρωτικής άδειας στον επιθεωρητή του ΟΣΕ. Ο ίδιος αποδίδει την εμπλοκή του ονόματός του σε αυτή την υπόθεση στη συνδικαλιστική δράση που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας και στη συνεχή πίεση που, όπως είπε, ασκεί στη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να καλυφθούν τα ιατρικά κενά. Είναι μία από τις πολλές προσπάθειες εκδίωξής μου, πολιτικής και συνδικαλιστικής. Εσείς εδώ από τα τοπικά μέσα γνωρίζετε χρόνια, γιατί πραγματικά ενοχλώ και συγκεκριμένα με αυτή τη διοίκηση και στο πρόσφατο και πρόσφατα πάλι είχαμε προσπάθεια εκφοβισμού, τρομοκράτησης και εκδίωξής μου με ανακοίνωση στα ΜΜΕ ότι θα οδηγηθώ σε πειθαρχικό επειδή φώναζα ότι ένας γιατρός είναι για 120 ασθενείς. Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας αναφέρθηκε και σε προσωπικά βιώματα κατά τη διάρκεια πολύ νεκρών ατυχημάτων στα οποία ήταν παρόν. Δεν συμβιβάζομαι, δεν φοβάμαι. Δεν έχω κάνει τίποτε. Δεν έχω υπογράψει άδεια, δεν θα παίξω το παιχνίδι τους και την μπάλα που θέλουν να τη χτυπήσουν αλλού. Είναι μια τραγωδία που έχω βιώσει και εγώ προσωπικές τραγωδίες. Ήμουν και εγώ σαν αυτή και κάλυπτα την ομάδα διάσωσης σαν γιατρός. Ήμουν το 2003 και βέβαια και το ΕΚΑΒ με εξήρε για την εθελοντική μου προσφορά με αυταπάρνηση και αυτοθυσία όπως το κάνω δίπλα στον συνάνθρωπο. Ήμουν εκεί στα παιδιά στα Τέμπη. Ήμουν σε προσωπικό ατύχημα με φοιτητές όπου προσωπικό μου άτομο πρώτης συγγένειας κινδύνεψε και προσπάθησε να απεγκλωβίσω και τους συμφοιτητές. Και είμαι και επειδή μιλάμε για τις παθογένειες που ψάχνουν δίθεν τις παθογένειες αλλά ξέρουν πώς μπορούν να τις λύσουν, είμαι και εγώ θύμα γιατί έχω χάσει το δεύτερο μου παιδί από τις παθογένειες του συστήματος. Εκτός του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία τέθηκε το μεσημέρι ο Νίκος Χαυτούρας με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη αμέσως μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος της επίμαχης ένορκης διοικητικής εξέτασης. Η απόφαση του κόμματος είναι σαφής, όπως ακριβώς πράξαμε και στην προηγούμενη περίπτωση της κυρίας Καϊλή. Εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι, ούτε κολλητούς προστατεύουμε, ούτε ανιψιούς. Ο Νίκος Χαυτούρας τίθεται εκτός των ψηφοδελτίων της Μαγνησίας. Είναι απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη αυτή? Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, η ενέργεια αυτή είναι κυρίως, γίνεται για λόγους αρχής και λόγους πολιτικού ήθους. Είναι μια παρατυπία που δεν σχετίζεται καθόλου με την τραγωδία, δεν παρακολουθεί τη δικαστική και την πειθαρχική έρευνα για την τραγωδία. Ας θέλει η Νέα Δημοκρατία να το περάσει προς μια τέτοια κατεύθυνση και να στρέψει αλλού τα φώτα της δημοσιότητας, πετώντας εισαγωγικά την μπάλα στην εξέδρα, στην κερκίδα. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα μικρό ψήγμα δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο δικό μας χώρο.